Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους και την καλεσμένη μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καλαματιανό. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κύριε Καλαματιανό. Καλησπέρα. Καλό μήνα, δεν έχει περάσει ακόμα. Βεβαίως, και καλό μήνα, βεβαίως, να το πούμε. Ναι. Και την πρώην Υπουργό και μέλος της Ειδικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μπατζελή. Καλησπέρα, κύριε Μπατζελή. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Βαγίου Τρίφωνος, ημέρα των αγροτών. Βεβαίως. Α, ναι, σωστά. Των αγροτών και με τα μπλόκα, έτσι. Και τις Παλίνες. Και χωρίς μπλόκα. Και χωρίς. Παλίνες είναι πολύχος Παλίνες. Τις κινητοποιήσεις. Γιορτάζει και ο φίλος μας, ο Τρίφωνος, ο Αλεξιάδης, να του πούμε χρόνια πολλά, τηλεοπτικά, όπως και άλλοι. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα, μια σκελέτη για τους αγρότες. Αύριο περιμένουμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Προφανώς, εντάξει, δεν θα μας προαναγγείλετε τα μέτρα, αλλά τους αγρότες θα τους πείσετε, κύριε Οικονόμου. Και το λέω αυτό διότι κάποια από τα μέτρα τα οποία διεκδικούν είναι μέτρα τα οποία τους τα είχατε υποσχεθεί ότι θα τα κάνετε και δεν τα έχετε κάνει. Δηλαδή, ένα πλαίσιο που διεκδικούν είναι μέτρα που η κυβέρνηση του έχει υποσχεθεί ότι θα τα κάνει. Κοιτάξτε, στην προηγούμενη τετραετία υπήρξαν πολλές αποφάσεις για το αγροτικό κόσμο και νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά και νομίζω καλά θυμάμαι, δεν είχαμε πολλές εντάσεις, γιατί πραγματικά υπήρξε μια καλή ροή και χρήματος, ενίσχυση δηλαδή του εισοδήματος και του πρωτογενούς τομέα, και φάνηκε ότι υπήρχε μια καλή, έτσι, όσμωση και συνεργασία. Φέτος υπάρχει μια ένταση, όντως. Νομίζω είναι πανευρωπαϊκής κλίμακος. Δυσκολεύεται ο χώρος του αγροτικού κόσμου. Και εκεί τώρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια επιπλέον στήριξη. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία έχουμε ανακοινώνουμε ανά καιρούς και τα αυριανά τα οποία θα ακούσουμε θα πείσουν τον αγροτικό κόσμο ότι η κυβέρνηση έχει καλές διαθέσεις, θα δώσει αυτές τις ενισχύσεις που χρειάζεται και νομίζω ότι δεν θα κύριε πάμε, Οικονόμου, δεν θα πάμε σε τα μετοπική. Τα οποία έχουν πανευρωπαϊκά οι αγρότες και προφανώς έχουν και οι Έλληνες αγρότες. Στην Ελλάδα υπάρχουν και μία σειρά από ζητήματα στα οποία υπάρχει αίσθηση ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεν έκανε αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, και οι αγρότες, αλλά και στελέχη του κόμματός σας, ο κύριος Χαρακόπουλος και η κυρία Ραμπατζή, αναφέρθηκαν ακριβώς σε αυτό το θέμα, επικρίνοντας την πολιτική ηγεσία, τον κύριο Ευγενάκη δηλαδή, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για το γεγονός ότι δεν έριξε το βάρος του σε αυτά τα προβλήματα των αγροτών. Ενώ αντίθετα του κατηγόρησε ότι κάνουν υποκινούμενες κινητοποιήσεις από πολιτικά κόμματα. Δεν θέλω να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, ίσως κουράσουνε. Έχω όμως εδώ το σημείωμα που μου έχει δοθεί. Ξέρετε, είναι και θέματα ειδικά και θέματα δύσκολα. Δεν είναι εύκολα θέματα. Καλά, δεν πάμε να κάνουμε την αγρότικα πολιτικά εδώ. Πολιτικά μιλάω εγώ. Ναι. Κύριε Οικονόμου, δηλαδή, γιατί ούτε εμείς μπορούμε υπάρχει να... μια σειρά, δηλαδή, μέτρων που έχουν ήδη πάρθει. Δηλαδή, η μείωση του ΦΠΑ, ας πούμε, στο... Και μια σειρά μέτρων που δεν έχουν ληφθεί, γιατί γι' αυτό και είναι και στον δρόμο. Αυτό σας ρωτάμε. Ναι. Θα τα βρείτε, λέτε, μαζί. Γι' αυτό σας λέω. Δεν μπορούσε το Υπουργείο να έχει κάνει... Αυτό λέμε. Δηλαδή, έκανε η κυβέρνηση αυτό που έκανε, γιατί το Υπουργείο ανήκει στην κυβέρνηση. Βέβαια, ανήκει στην κυβέρνηση. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, βλέπω τον Ευγενάκη όλο αυτό το διάστημα εγκαταστημένο ουσιαστικά στην Θεσσαλία. Ναι. Πού τον βρεις, πού τον κάνεις, εκεί είναι. Δηλαδή, στην εβδομάδα, 2, 3, 4 μέρες είναι στη Θεσσαλία. Ναι. Όλους αυτούς τους μήνες, από το Σεπτέμβριο μετά από τις καταστροφές. Εκτιμώ ότι παίρνει τις αποφάσεις. Τώρα, αν δεν γίνονται με πιο γρήγορο ρυθμό, γιατί πραγματικά τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα. Λοιπόν, δεν το γνωρίζω, αλλά γνωρίζω όμως ότι υπάρχει εκεί η παρουσία, η φυσική. Μάλιστα. Και λοιπόν, η για να πάμε να δούμε λίγο πώς θα λέμε στην αντιπολίτευση. Κύριε Καλαματιανέ, πέρα από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είστε βουλευτής Ηλίας. Πολλούς. Αγροτική περιοχή. Πρώτες, ακριβώς. Μεγάλη παραγωγή, ποιοτική παραγωγή. Εκεί τι τους λέτε, δηλαδή. Ο δεύτερος μεγαλύτερος αρδευόμενος κάμπος σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα στην ανάπτυξη και στην παραγωγή της χώρας. Ωραία, εσείς τι λέτε στους αγρότες. Μιλάμε καθημερινά με τους αγρότες. Δυστυχώς αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Βεβαίως είναι πανευρωπαϊκά τα θέματα. Όμως εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά
που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των αγροτών. Και εξηγούμε. Πρώτον, το κόστος παραγωγής. Η Ελλάδα είναι στις χειρότερες χώρες σχετικά με το κόστος ενέργειας, ειδικά το ρεύμα και τα καύσιμα. Mm-hmm. Έχουμε αυτή το δυστυχές προνόμιο εισαγωγικά να είναι οι Έλληνες πολίτες συνολικά στους χειρότερους στην Ευρώπη σχετικά με το κόστος σε αυτά, ρεύμα και καύσιμα. Οι αγρότες δε το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά. Ναι, λένε δεύτερο, ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ το πληρώνουν ακριβά και μάλιστα λένε ότι επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε η ΔΕΗ για κανέναν στο πετρέλαιο ούτε ένα ευρώ. Για το πετρέλαιο, για το ρεύμα, ούτε ένα ευρώ. Το πετρέλαιο επίσης υπήρχαν διαδικασίες, δεν ήταν σε αυτές τις τιμές το πετρέλαιο, ήταν πάρα πολύ πιο χαμηλά. Πάρα πολύ πιο χαμηλά. Γι' αυτό λέω τώρα ότι έχει εκτοξευθεί το κόστος παραγωγής και υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τους Έλληνες αγρότες σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Πρώτον είναι το κόστος παραγωγής, ρεύμα, καύσιμα. Δεύτερον, το γεγονός ότι από το χωράφι στο ράφι οι διαφορές είναι έως 270% στην αύξηση της τιμής. Δηλαδή, ενώ οι αγρότες μας μοχθούν και παράγουν, εισπράττουν πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που τελικά πληρώνει ο καταναλωτής. Δεν καρπώνονται δηλαδή το κόστος ή το αντίτιμο για το μόχθο τους και κατά συνέπεια πολλά προϊόντα, ενώ έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, είναι πολύ χαμηλά ή χαμηλωμένα. Και το τρίτο ζήτημα είναι οι μειωμένες αποζημιώσεις και οι μειωμένες επιδοτήσεις που λαμβάνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη χώρα μας. Μας λέγανε οι αγρότες ότι το Δεκέμβρη πήρανε το 40% των επιδοτήσεων που παίρνανε προηγούμενες χρονιές, το 40%, και κάποιοι δεν πήραν και καθόλου. Και η ίδια κυβέρνηση, ο κύριος Αυγενάκης, ομολόγησε ότι υπάρχει πρόβλημα. Τα άρχισε στον ΟΠΕΚΕΠΕ βέβαια, αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποσαρθρωθεί. Έχει αλλάξει 4 διοικητές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και, βεβαίως οι υπηρεσίες του. Και ξανά άλλαξε λίγο ο κύριος Οικονόμου. Προς επίρρωση αυτών που λέω. Δυστυχώς δεν λειτουργούν καλά. Και ο ΕΛΓΑ δεν δίνει αποζημιώσεις ή δίνει πολύ μειωμένες. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί πολύ αρνητικά για να προστατεύσει. Δηλαδή, μα είναι θέμα διαχείρισης. Δεν έγιναν πουθενά. Δεν γίνονταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε κανονικά. Ο ΕΛΓΑ έδινε αποζημιώσεις την ώρα τους με δίκαιο τρόπο. Πιο δίκαιο τέλος πάντων. Και εμείς λέμε ότι χρειάζεται ανανέωση του καταστατικού του, στο καταστατικό του ΕΛΓΑ, να περιλαμβάνει και την κλιματική κρίση, γιατί είναι ένα καταστατικό 50 ετών. Θέλει εξυγχρονισμό. Λοιπόν, 40 ετών. Πόσο παραπάνω. Να ολοκληρώσει ο κ. Καλαμαθιάνος. Πόσο, δεν είμαι 110 χρονών. Το 10, λοιπόν, κυρία Παντζελή. Όχι, λέω, ποτέ θέλει εξυγχρονισμό ώστε να περιλαμβάνει και την κλιματική κρίση, καινούργιες αποζημιώσεις κλπ. Άρα λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν ότι οι αγρότες, οι Έλληνες αγρότες, αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα σε σχέση με τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη. Να πω και κάτι άλλο. Κύριε Καλαμαθιάνη, βέβαια, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να δούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ομολόγησε ότι έχουν δίκιο οι αγρότες και ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Το ζήτημα είναι ότι ως Πρωθυπουργός δεν αρκεί να κάνει μόνο διαπιστώσεις. Έπρεπε να τα έχει προλάβει, έστω και τώρα να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Γι' αυτό και εμείς είμαστε στο πλάι τους. Είναι δίκαια. Νομίζω όλοι στο τραπέζι το αναγνωρίζουμε. Και για το ειδικό φορό κατανάλωση στο καύσιμα και για το ζήτημα του αγροτικού ρεύματος και να μην γίνονται ρευματοκοπές στην Θεσσαλία. Τώρα πάει να ψηφιστεί αυτό, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Το έχει τάξει από τον Νοέμβρη. Να δούμε πώς το βλέπει και ο κόσμος. Τρεις μήνες σχεδόν. Και κόβονται, αν δεν το είχαμε αναδείξει αυτό, κύριε Πιέρο, κάναμε φασαρία για αυτό το ζήτημα. Για το ρεύμα που κόβεται στους αγρότες στη Θεσσαλία. Αν δεν το είχαμε αναδείξει, μας απαντούσε. Τώρα, σήμερα, επειδή υπήρξε αντίδραση. Και ο κύριος Αυγενάκης έλεγε δεν υπάρχει θέμα. 191 αγρότες τους κόπηκε το ρεύμα, γιατί κανείς δεν έχει ειδοποιήσει τους παρόχους ότι οι άνθρωποι είναι πλημμυροπαθείς, μην τους κόβετε το ρεύμα. Κυρία Παντζελή, θέλω να ακούσουμε και τη δική σας θέση, τη θέση του Πασό. Ήταν άλλοι 823 ακόμα που περιμέναν. Επικαλούμε και την εμπειρία σας στο Υπουργείο. Μπορείτε να μας πείτε αν το Πασόκ, ας πούμε, σε αυτή την εξίσωση τώρα, που τα οικονομικά, δηλαδή είτε ήταν ο Κασελάκης είτε ήταν ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός, τα ίδια είναι, το ίδιο ταμείο έχουμε. Θα μπορούσατε εσείς δηλαδή να προχωρήσετε τις αποζημιώσεις, τα χρήματα που ζητούν οι άνθρωποι και να βγαίνει ο λογαριασμός. Κύριε Πιέρο, το θέμα της διατροφικής ασφάλειας κάθε χώρας, αλλά και της ίδιας της Ευρώπης, νομίζω ότι πρέπει να είναι μια πολιτική η οποία να είναι συνενετική, διακομματική και να έχει μια κοινή στρατηγική, διότι η διατροφή
είναι κάτι το οποίο είναι μια συνεχόμενη αξία και δεν μπορεί να αλλάζει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση ή από πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ σε πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ. Αυτό καταρχήν να το συμφωνήσουμε. Είναι όπως οι δημόσιες πολιτικές, όπως λέμε υγεία και παιδεία, που δεν μπορεί να αλλάζει κατά το δοκούν της κάθε κυρίας ή κύριου υπουργού. Αυτό να το κλείσω. Δεύτερον, θέλω να πω το εξής, ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόντουσαν κινητοποιήσεις και περιορίζομαι μόνο στην πανδημία, δεν πάω στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μια δημοσιονομική κρίση και να κατέβαιναν, δεν είχαν από κάπου να πάρουν χρήματα και στήριξη. Κατά την περίοδο της πανδημίας δεν έγιναν κινητοποιήσεις, διότι πραγματικά οι αγρότες είχαν τη δυνατότητα να παράγουν, υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση στα τρόφιμα και ήρθαν μια καλή περίοδος για τους αγρότες. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μία κρίση η οποία κυρίως είναι εθνική και όχι ευρωπαϊκή. Γιατί το λέω? Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Πιέρο, οι κινητοποίησεις όπου γίνονται στην Ευρώπη και επικαλείται επικοινωνιακά ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες αγρότες. Και δεν είναι, μόνο οι Έλληνες αγρότες, άλλο. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες αγρότες, είναι και οι Ευρωπαίοι, Γάλλοι, Γερμανοί, έχουν μία ιδιοποιώ διαφορά. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι αγρότες αυτών των 4-5 χωρών, έχουν κατεβεί εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες στο δρόμο με πολύ διεκδικητικό τρόπο, για τον εξής λόγο, ότι τα 3-4 χρόνια της ενεργειακής κρίσης ετησίως πέρανε 2-3 δις ενίσχυση από τον Εθνικό Προϋπολογισμό κατόπιν έγκριση από την Κομισιόν, από την Επιτροπή, συγγνώμη, και δινόντουσαν για να στηρίξουν το κόστος παραγωγής. Εδώ οι αγρότες μας κατεβαίνουν και κάνουν αυτές τις κινητοποίησεις, δεν μιλάω για τη Θεσσαλία, μιλάω για τους γενικότερα, για να αποκτήσουν εθνική ενίσχυση και στήριξη στο κόστος παραγωγής. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές ταχύτητες. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, διότι μέχρι τώρα οι Έλληνες αγρότες, παρά τις προσπάθειές τους, λειτουργούσαν σε ένα περιβάλλον αθέμητου ανταγωνισμού, άνεσης στήριξης, διότι οι εθνικές κυβερνήσεις μεγάλων χωρών δίνανε pocket money αρκετά για τη στήριξη του κόστους, του κόστου παραγωγής. Το τέταρτο, ερχόμαστε σε αυτό που λέμε στην κοινή αγροτική πολιτική. Θέλω να πω το εξής, γιατί νομίζω ότι μας βλέπουν και οι αγρότες, και να σας πω το εξής, ότι ο προϋπολογισμός ο οποίος κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση δεν έχει μειωθεί πολύ από αυτό το οποίο παίρναν πριν την κοινή αγροτική πολιτική για τους Έλληνες. Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί έχουν σημαντικές μειώσεις. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες, θα κουράσουμε τον κόσμο. Όμως τι έγινε εδώ? Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε συνολική μείωση, διότι αυτή ήταν η διαπραγμάτευση σε σχέση λόγω των καλλιεργειών που είχαμε, κανόνισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η κυβέρνηση τα χρήματα τα οποία δεν μας μειώθηκαν να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο που τελικά στο χέρι του παραγωγού να έρθουν μειωμένα. Γιατί έλλειψη οργάνωσης, έλλειψη ενημέρωσης, έλλειψη εφαρμογής των οδηγιών για τον τρόπο παραγωγής, αυτό που λέμε εφαρμοστικούς κανονισμούς για το πρασίνισμα της γεωργίας, και πάνω απ' όλα να μπορούν νωρίτερα να συνεχίσουν να παράγουν. Δηλαδή φανταστείτε το πολιτικό λάθος το οποίο έγινε. Ενώ εμείς δεν είχαμε μειωμένες εκ του κοινοτικού κανονισμού, τελικά έρχονται μειωμένες. Και κλείνω με το εξής. Το οποίο λέω το επικοινωνιακό και μετά επιγραμματικά θα σας πω και δύο πράγματα. Κλείσετε με αυτό, γιατί έχουμε πολλά θέματα να πούμε. Μην κάνουμε μονοθεματική συζήτηση. Όχι. Ξέρετε τώρα εσείς από τηλεοπτικούς χρόνους. Είναι, αλλά όμως θα σας πω το εξής. Έκλεισε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα. Δώσανε 50 δις στην Ουκρανία. Όπου βάσει αυτής της στήριξης στην Ουκρανία και όλης της στήριξης που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αγρότες, οι Ευρωπαίοι, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων, για τα απορκυπευτικά που δεν μπορούν να εξαχθούν, έχουν κατέβει στο δρόμο γιατί έχουν έναν άνισο ανταγωνισμό. Και δίνουν για φυσικές καταστροφές, βλέπε Θεσσαλία, 1,2 δις. Αυτή είναι η Ευρώπη? Με ποια αιτήματα πήγε ο κύριος Μητσοτάκης να διαπραγματευτεί για τα ελληνικά προϊόντα? Μάλιστα, λοιπόν. Διότι, κλείνω με αυτό, διότι τα προϊόντα και η αναστολή, μάλιστα, των εφαρμοστικών κανονισμών, αλλά και η στήριξη ορισμένων προϊόντων, μάλιστα, λόγω Ουκρανίας, είναι στα πουλερικά,
στο χείριο και στη ζάχαρη. Προϊόντα τα οποία εμάς δεν μας αφορούν κατά κύριο λόγο. Λοιπόν. Άρα με τι πακέτο διαπραγμάτευσης πήγε ο κ. Μητσοτάκης να πάρει ειδικό μέτρο στήριξης για τη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο με αυτά τα δεδομένα και με αυτές τις κινητοποιήσεις και με τα νομοσχέδια που έρχονται. Τι κουκιά μαζεύουν τα κόμματα. Είχαμε και σήμερα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ αυτή τη φορά για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Θα ήθελα να δούμε την πρόθεση και την εκτίμηση, δηλαδή το αποτέλεσμα που εμπεριέχει και τους αναποφάσεις τους. Για πάμε να ξεκινήσουμε από την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Είναι στο 30,5 η Νέα Δημοκρατία, 11,5 ΣΥΡΙΖΑ, 12,5 ΠΑΣΟΚ, 8,5 ΚΚΕ, 2,5 Σπαρτιάτες, 6,5 Ελληνική Λύση, 3 Νίκη, 2,5 Πλεύση, 2 Νέα Αριστερά, 2 Μέρα 25. Πάμε να δούμε και με τους αναποφάσεις τους μέσα τη λεγόμενη εκτίμηση, πώς είναι οι δυναμικές των κομμάτων. 36 για τη Νέα Δημοκρατία, 13,5 για το ΣΥΡΙΖΑ, 14,5 για το ΠΑΣΟΚ, 10 για το ΚΚΕ, 3 για τους Σπαρτιάτες, 7,5 για την Ελληνική Λύση, 3,5 για την Νίκη, 3 για την Πλεύση Ελευθερίας, 2,5 για την Νέα Αριστερά, 2,5 για το Μέρα 25. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Γονόμου, δεν βλέπουμε να έχετε μεγάλη απώλεια. Μια μονάδα εδώ χάνεται, σε άλλες δημοσκοπήσεις μπορεί να πάει και 2, ακόμα και 3. Θεωρείτε ότι το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο κατατέθηκε σήμερα, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δημιουργεί τριγμούς στη βάση του κόμματός σας, με δεδομένες και τις διαρροές συναδέλφων σας, οι οποίοι δεν σκοπεύουν να υπερψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Εντάξει, είναι φανερό ότι δεν το υποστηρίζει και δεν το ενστερνίζεται όλη η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όταν είναι τέτοιου είδους νομοσχέδια και ζητήματα, δεν έχουν πάντα την ολότητα της υποστηρίξεως. Οπότε, μετά από ένα μεγάλο κύκλο δημόσιας συζήτησης και επεξήγησης τι θέλουμε να κάνουμε, βλέπω ότι στις τελευταίες μετρήσεις υπάρχει μια πολύ καλή έτσι, πλειοψηφική τάση της κοινή νόμης για υπέρ των γάμων των ομοφυλών ζευγαριών. Πιο διστακτικά για την τεχνοδοσία, αλλά για τον γάμο νομίζω πλέον ότι έχει γύρει πλαστικά η κοινή γνώμη υπέρ του θεσμού αυτού. Άρα λοιπόν, βλέποντας από πού ξεκίνησε το θέμα και πού φτάνει, σημαίνει ότι θέλει συζήτηση, διαφώτιση. Αυτό ισχύει για τους βουλευτές, δηλαδή μπορεί και να μειωθούν οι διαρροές που ακούμε ότι θα έχετε. Δεν είμαι στο μυαλό κανένας και ούτε θέλω να μπω, γιατί ξέρετε, αυτά είναι θέματα συνειδήσεως ή ο Πρωθυπουργός έχει προτρέψει τους βουλευτές να υποστηρίξουν αυτό το νομοσχέδιο. Από την άλλη, έχουμε την Εκκλησία, η οποία την Κυριακή αναμένεται να διαβάσει αυτή την επιστολή στις Ιεράς Συνόδου. Θεωρείτε ότι μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα μεγαλύτερο από αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία? Εμείς σεβόμαστε την άποψη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένας θεσμός διαχρονικός και ιστορικός. Έχει την άποψή του για πολλά ζητήματα στα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω όλα. Και δεν ότι πιστεύει η Εκκλησία το νομοθετεί η πολιτεία. Δεν είμαστε θεοκρατικό καθεστώς. Δεν είμαστε πολιτεία που διαπνέεται από τέτοιου είδους αντιλήψεις. Ο καθένας έχει το ρόλο του, το διακριτό. Ακούμε τι λέει η Εκκλησία. Λοιπόν. Και τι σεβόμαστε. Πολλά θέματα τα ενστερνιζόμαστε. Για βγάλτε μας λίγο ξανά την κάρτα να τα δούμε και με τον κύριο Καλαματιανό. Καταρχάς, το νομοσχέδιο που συζητάμε κατατέθηκε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή και επισήμως. 5 Φεβρουαρίου πάει στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή που είχε. Επιτροπή τη Αρμόδια, Κοινοβουλευτικέ Επιτροπέ. Δύο επιτροπέ. Ναι, και κοινωνικών υποθέσεων που προεδρεύει ο κύριο Οικονόμου. Και είναι και υπεύθυνο δηλαδή για τη. Και δημοσία τάξεω. Λοιπόν. Και δημοσία δική. Για πάμε να δούμε λίγο τώρα και για τον κύριο Καλαματιανό τι κουκιά μαζεύει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτά τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή, φέρτε μου λίγο κοντά, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο να βλέπω τόσο μακριά, 13,5%, είναι τρίτο κόμμα, είναι μια μονάδα διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Καλαματιανέ, για αυτή την εικόνα, με δεδομένο ότι σήμερα συζητήσαμε για μια νέα ακόμα ένταση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Πολάκη. Αυτό το περίφημο πλέον από το ρεπορτάζ, αν δεν σου αρέσει φύγε. Θα θέλαμε να μας πείτε και για το κόμμα σας και επίσης να μας πείτε αν ισχύει αυτή η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και πώς την αντιμετωπίζετε. Είναι τολμηρός πάντως ο κύριος Κασελάκης, κύριε Καλαματιανέ. Κάθε φορά που έρχομαι, κύριε Πιέρο, και την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ, πάλι είχε βγει δημοσκόπηση. Είναι ένα ζήτημα το ότι βγαίνουν κάθε δύο εβδομάδες σχεδόν δημοσκοπήσεις. Κάθε μήνα βγαίνουν. Κάθε μήνα. Συζητούσαμε κάποια δημοσκόπηση πάλι πριν δύο εβδομάδες που είχα έρθει.
Καλό είναι να βλέπουμε και τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Έτσι, την προηγούμενη μέτρηση, όχι το εθνικό ποσοστό. Γιατί είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μια αναστάτωση. Τη διαφορά δεν θέλετε να τη δείτε, γιατί σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση είστε μισή μονάδα κάτω, και εσείς και στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Το βασικό όμως είναι να βλέπουμε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Πιο μεγάλη αξία έχει αυτό, γιατί εκεί φαίνεται ότι η δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης είναι μεγάλη. Δηλαδή το 70% των πολιτών λέει ότι δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Και την ίδια ώρα όμως έχουμε μια εικόνα ακρίβεια που λέει δεν έχω εναλλακτική. Θα ακόμα. Ναι, θα σας πω. Και επίσης το 80% λέει ότι τα μέτρα για την ακρίβεια που καίει όλο τον κόσμο, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δεν είναι επαρκή. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια σαφής διάθεση του κόσμου να μην στηρίζει την κυβερνητική πολιτική. Ειδικά για το θέμα της ακρίβειας, της ασφάλειας, το κράτος δικαίου κλπ. Γιατί είχαμε και την διεθνή διαφάνεια που έριξε τη χώρα για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια κάτω από τη βάση. Πάντως, για πρώτη φορά. Κάποιος δεν στηρίζει. Για τα θέματα υποκλοπών, ελευθερία τύπου κλπ. Δεν στηρίζει. Τα συζητάμε για αυτά, γιατί είναι κρίσιμα για τη δημοκρατία. Κύριε Καλαμάτια, αν κάποιος δεν στηρίζει την κυβερνητική πολιτική, προφανώς δεν στηρίζει και το κόμμα που την εφαρμόζει. Δεν γίνεται να μην στηρίζει την κυβερνητική πολιτική και να δίνει στο κόμμα που την εφαρμόζει. Μπορεί να μην βρίσκει εναλλακτική. Εγώ πάω σε ένα πιο ήπιο σενάριο. Είναι ευθύνη μα, ευθύνη τη αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί μα έχει τάξει ο ελληνικό λαό. Εκεί μας, αυτή τη θέση μας εμπιστεύεται, να διαμορφώσουμε την πρόταση, την εναλλακτική πρόταση που θα δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα που προκαλεί η κυβερνητική πολιτική. Επειδή... Γιατί είναι διαπιστωμένο το αδιέξοδο, είναι διαπιστωμένο το πρόβλημα. Εμείς λοιπόν έχουμε την ευθύνη, γιατί περάσαμε μια αναστάτωση, διάσπαση. Φαίνεται να περνά το κόμμα. Τώρα είμαστε σε μια πορεία προσυνεδριακή. Έρχεται το συνέδριό μας. Αποκρισταλώνουμε τις θέσεις μας. Απευθύνουμε στον κόσμο το πρόγραμμά μας. Λέμε αυτό θα κάνουμε για την ακρίβεια, αυτό για το κράτος δικαίου, αυτό για την ανθεκτική πολιτεία. Τώρα είναι η ώρα να τα θέσουμε όλα αυτά. Και πιστεύω ότι θα μας εμπιστευτεί ο κόσμος. Γι' αυτό λέω ότι οι δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα, η εμπιστοσύνη του κόσμου είναι αυτό που ακούστε όμως και το ερώτημα. Έχουμε μια εικόνα ότι είστε ακόμα σε αναστάτωση. Και το λέω αυτό για το ρεπορτάζ που λέει και μας το μετέφερε πριν και η Ελένη, ότι ο κύριος Κασελάκης είπε στον κύριο Πολάκη: αν δεν σου αρέσει, φύγε, με αφορμή τη συζήτηση που έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό? Και τι λέτε για τις σχέσεις Πολάκη-Κασελάκη? Τι είναι για το κόμμα σας ο κύριος Πολάκης? Ένας βουλευτής του κόμματος είναι. Όχι, δεν είναι ένας απλός βουλευτής. Ένας βουλευτής του κόμματος. Είναι υπερσυντονιστής. Όλοι έχουμε ρόλο. Έχει ρόλο συντονιστής. Έχει συντονιστής. Άλλοι έχουν άλλους ρόλους κλπ. Γι' αυτό το επεισόδιο είναι ένα στέλεχος, ένας βουλευτής. Από εκεί και πέρα σας λέω το εξής. Ειδικά για το θέμα των εξοπλισμών. Μα όχι, αυτό που συζητήσαμε. Στο λεπτό μου κάνετε τρίπλες και φαίνεται αυτό. Σας ρωτάω τι λέτε για την κρίση Πολάκη-Κασελάκη. Ξεκινώ να σας απαντήσω. Λέω ότι για το θέμα των εξοπλισμών που λέτε ότι γι' αυτό υπόθηκε ότι. Το ρεπορτάζ το λέει. Ναι, το ρεπορτάζ. Έγινε το εξής. Συζητήθηκε ότι έχουμε μόνο ένα δισέλιδο σχετικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα και θα έρθει η ώρα όταν έχουμε πλήρως τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία, το αν εξυπηρετούν τις επιχειρησιακές ανάγκες, τα είπε και ο Ναύαρχος προηγουμένως. Αυτά είναι τα προτάγματα που βάζουμε εμείς. Αν θα γίνει συμπαραγωγή στη χώρα, να δούμε το ύψος πρωτίστως, αν δημοσιονομικά μπορεί η χώρα. Γιατί καλή είναι εξοπλισμοί, θέλουμε τη θωράκιση, αλλά θέλουμε να ικανοποιούνται και οι κοινωνικές ανάγκες. Θέλουμε και δημόσια παιδεία, θέλουμε και δημόσια υγεία ενισχυμένες. Βεβαίως η θωράκιση και η άμυνά μας, αλλά και αυτά. Και υπόθηκε ότι όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία, θα γίνει συζήτηση. Ωραία. Αυτό γνωρίζω. Αυτό συνέβη. Για τον κύριο Κασελάκη. Επιβεβαιώνει ή διαψεύδεται ότι είπε στον κύριο Πολάκη δεν έχω υπόψη μου κάτι. Δεν έχω υπόψη μου κάτι. Μπορεί ο κύριος Πολάκης ή οποιοδήποτε άλλος βουλευτής του κόμματος να πηγαίνει κόντρα στη γραμμή του Προέδρου? Μα σας λέω, γνωρίζω ότι αυτό που συζητήθηκε τελικά είναι ότι δεν μπαίνουμε σε συζήτηση τώρα. Θα συζητηθεί και στο Προεδρείο και προφανώς στην Πολιτική Γραμματεία και όπου αλλού χρειαστεί η στάση μας για τα εξοπλιστικά όταν έχουμε την πλήρη εικόνα. Τώρα δεν έχουμε κάτι. Άρα δεν υπάρχει νόημα να υπάρχει συζήτηση. Αυτό συζητήθηκε, αυτό υπόθηκε. Περιμένουμε τα τελικά στοιχεία. Εγώ ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Μα, και μου είπατε ότι μου απαντά... το ρεπορτάζ λέει σχετικά με τους εξοπλισμούς. Και εγώ σας λέω ότι υπόθηκε ακριβώς. Ναι, σύμφωνοι. Ένα λεπτό. Ρωτώ και κάτι το οποίο είναι θέση αρχής. Μπορεί η βουλευτής του κόμματος, είτε είναι ο κύριος Πολάκης, είτε είναι κάποιος άλλος βουλευτής του κόμματος, να κοντράρει την απόφαση του Προέδρου? Μα δεν υπάρχει ακόμα στοιχεία, δεν έχουμε στοιχεία για να αποφασίσουμε. Ακόμα... Τι να κοντράρει, να πει τι δηλαδή? Να πει για κάτι που δεν έχουμε θέμα. Ακόμα. Για οποιοδήποτε. Εγώ είδα και τον κύριο Πολάκη όταν έμπαινε μέσα στην πολιτική γραμματεία σήμερα,
που δεν έθεσε κανένα τέτοιο θέμα και είπε να με ρωτήσετε για τους 6.000 που διώχνει ο Άδωνις Γεωργιάδη δηλαδή, από τα δημόσια νοσοκομεία για να μπουν εργολάβοι, να μου πείτε για το νοσοκομείο της Σύρου που δεν έχει ελικόπτερο, για τις διακομιδές. Αυτά είπε ο κ. Πολάκης. Δεν είδα να επιβεβαιώνει οποιοδήποτε γεγονός και περιστατικό. Διέψευσε τα πάντα. Άρα λοιπόν, εγώ θα επιβεβαιώσω. Δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οι πληροφορίες λένε ότι σχεδόν 10-11 βουλευτές. Έχουμε δώσει ρεπορτάζ, Ελένη μου. Αυτό του Γιώργου. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γιώργου. Μετρώντας έναν-έναν τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ότι τουλάχιστον 10 με 11. Το πολύ 22 βουλευτές θα ψηφίσουν. Από τους 32. Το πολύ. Δηλαδή το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής με βάση τη συνεδριάση κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για την ισότητα. Δεν είναι μια προβληματική στάση για το ΠΑΣΟΚ αυτή από τη στιγμή που ήταν ένα από τα εμβληματικά θέματα τα οποία είχε το κόμμα σας. Θέλω καταρχήν να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης από την αρχή που είχε ανοίξει αυτός ο διάλογος ή η διαβούλευση σχετικά με την ισότητα του γάμου, του πολιτικού γάμου και των δύο φύλων, είχε πει ότι δεν θα βάλει όρο και ότι θα είναι κατά συνείδηση. Αυτό γιατί είναι ένα καθαρά ταυτωτικό θέμα, το οποίο άπτεται του οικογενειακού δικαίου, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η απόκτηση των παιδιών και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών. Άρα υπάρχει ένα ταυτωτικό θέμα με τους βουλευτές της εξήγησης. Προσέξτε. Δηλαδή τι ένα, ταυτότητα έχουν. Το ταυτωτικό θέμα, ενώ περιλαμβάνεται μέσα στο πολιτικό μας πλαίσιο, ο τρόπος με τον οποίο έρχεται να προταθεί στο υποδιαβούλευση και συζήτηση νομοσχεδίου, υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι αφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών ένα, το θέμα της πατρότητας μητρότητας και του τρόπου με τον οποίο γίνεται. Ναι, Παντζελή. Μισό λεπτό. Πάμε τώρα. Παραμένει. Είναι προγραμματική σας θέση πάντως αυτή. Πρέπει να σας πω ότι στο άρθρο 4, επειδή θα είσαστε και πρόεδρος και θα το δείτε, δεν διασφαλίζεται. Δεν αναφέρεται. Θέλω μάλλον να πω το εξής. Είναι διασφαλίζεται του υπουργού αυτό. Θέλω μάλλον να σας πω το εξής. Ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του. Δύο βουλευτές λέζουν γι' αυτό δεν θα ψηφίσει. Όχι, μιλάω για το εξής, κύριε οικονόμο. Ότι μέχρι να συζητηθεί και να αναλυθεί το νομοσχέδιο, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ το συζητάει. Το συζητάει μα σοβαρά. Μα είναι την προγραμματική σας θέση, τι συζητάει. Μα δεν θα το συζητήσει ένα νομοσχέδιο. Η προγραμματική θέση μας μπορεί να είναι η πλήρης απελευθέρωση. Με συζήτηση προέκυψε, ότι περίπου 10 βουλευτές του κόμματος διαφωνούν με τον να πέφτουν. Έγινε κοινοβουλευτική ομάδα, συνεδρίαση. Το γνωρίζω. Όπως επίσης αναβλήθηκε μια συνεδρίαση. Ναι, για άλλους λόγους, γιατί ήταν οι αγροτικές κινητοποίησεις. Κυρία Παντζελή, να σας ρωτήσω κάτι. Το θέμα λοιπόν όταν έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης προφορικά και αναφέρει δεν θα υπάρχει γονέας 1, γονέας 2, δεν θα υπάρχει παρένθετη μητέρα, δεν θα καταργηθεί το φύλο και από το νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί αυτά δεν απορρέουν ότι διασφαλίζονται, έχει ανοίξει μία συζήτηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ όπως γίνεται σε όλες, έτσι ώστε να δούμε το πού τελικά θα καταλήξουν. Εγώ προφανώς είχα την ότι προφανώς θα ήσασταν μπορεί πιο ανοιχτή ακόμα και σε αυτά τα θέματα. Μα υπάρχουν τάσεις οι οποίες λένε πλήρη ισότητα και απελευθέρωση. Ο τομέας είναι το κόμμα. Ο τομέας είναι το κόμμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα. Παρακαλώ. Ο αναπληρωτής γραμματέας του τομέα δικαιωμάτων, ο κύριος Βίκας, πριν από λίγες ώρες ανέβασε ένα κείμενο σε ένα site. Ναι. Και λέει, θα περίμενε κανείς να υπάρχει απόλυτη σύμπνοια των προοδευτικών βουλευτών σε ένα τέτοιο ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται ακραίες τοποθετήσεις από βουλευτές που δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν ούτε σε ποια εποχή ζούμε, ούτε σε ποιο γεωγραφικό σημείο βρισκόμαστε, ούτε σε ποια έδρανα κόμματος κάθονται. Και καταλήγει ο κύριος Βίκας, ο αναπληρωτής γραμματέας του τομέα δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ, το νομοσχέδιο πρέπει να περάσει με την μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία και τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου
και να κατανοήσουν κάποιοι αν θέλουν να είναι στις προοδευτικές δυνάμεις ή με το κουκουέ και την ακροδεξιά. Δηλαδή, ο κύριος Βίκας λέει ότι αυτοί οι βουλευτές που στο κόμμα σας δεν θέλουν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο επιλέγουν να είναι με το κουκουέ και την ακροδεξιά. Το λέει μόνο ο κύριος Βίκας, το λέει και η κυρία Παπαδοπούλου, ήταν Μεάρχης. Ναι, ο κύριος Βίκας είναι αναπληρωτής Μεάρχης και το λέει δημοσίως πια. Με κείμενό του δημοσίως. Αυτή η δήλωση και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε νομίζω ότι είναι καθήκον η δουλειά του κύριου, του Προέδρου του κόμματος και του γραμματέα του κόμματος να την αξιολογήσει. Εννοείται. Να την αξιολογήσει. Δηλαδή διότι δεν μπορεί κύριο Βίκα που δεν, να την αξιολογήσει. Αυτό είναι το ελάχιστο τώρα. Δεν είναι τώρα ζήτημα τώρα. Αυτό είναι το ελάχιστο. Άρα δεν συμφωνείτε με αυτές τις επισημάνσεις του κύριου Βίκα. Εγώ θεωρώ ότι οι τομείς σε σημαντικά ζητήματα θα πρέπει να εκφράζονται και διαμέσου της κοινοβουλευτικής ομάδας και κατόπιν συνεννόησης. Mm-hmm. Προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, οι οποίες έχουν εκφραστεί και στις θέσεις μας, τις προγραμματικές. Όμως οι προγραμματικές θέσεις σε καμία περίπτωση δεν έχουν μπει σε νομοθετική λεπτομέρεια για να, όπως είναι ένα νομοσχέδιο. Τελευταίο, κυρία Μπατζηλή, κάτι τελευταίο. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι μπορεί αναλογικά να έχετε τις ίδιες διαρροές με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο την ώρα που λέτε ότι είναι η συντηρητική παράταξη? Δηλαδή να έχετε το 1/3 εσείς και το 1/3 η Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίζει αυτό το νομοσχέδιο. Προφανώς προβληματίζει. Mm-hmm. Προφανώς. Όχι, είναι ειλικρινές, γιατί έχω ακούσει Τι να πω. Όμως δεν θα υπάρχει αποχή. Η τεράστια διαφορά μας είναι... Δεν θα υπάρχει αποχή. Δεν θα το ψηφίσουν. Αποχή, θα απέχουν. Δεν θα φύγουν από την αίθουσα. Τι θα κάνουν, δεν θα βγουν. Δεν το ξέρω τι θα κάνουν. Δεν το ξέρω τι θα κάνουν. Μα το ρεπορτάζ μας έδωσε ο Γιώργος. Εγώ για αποχή ξέρω. Και όταν μάλιστα, δεν το ξέρω. Δεν έχουν καταλήξει. Είναι ακόμα μεγαλύτερο βήμα η ψήφιση. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Όμως το ζήτημα το οποίο γεννάται σε όλη αυτή τη διαβούλευση είναι η στάση υπουργού, το οποίο λέει μάλιστα ότι είναι και αντισυνταγματικός ο νόμος. Η στάση της γραμματέως της κοινοβουλευτικής σας ομάδας δεν είναι θέμα που δεν θέλει να ψηφίσει? Θα το δούμε εκ του αποτελέσματος. Μάλιστα. Το τι θα κάνει η κυρία Λιακούλη. Λοιπόν. Και το τι θα κάνει και ο πρόεδρος. Έναντι αυτή τη θέση. Αν δεν ψηφίσει, πρέπει να φύγει από τη θέση τη. Αυτό δεν ξέρω. Κοιτάξτε να σα πω, η κυρία Γιακούλη δεν συμμετέχει σε καμία κυβέρνηση. Δεν είμαστε κυβερνητικό. Είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Γραμματέας όπου καλείται να συμπτύξει. Αυτό που θέλει ο πρόεδρος του κόμματος. Να συμπτύξει, να συνενώσει. Όχι, δεν καλείται να συμπτύξει. Καλείται να εφαρμόσει γραμματέα. Αυτό είναι ο ρόλο του γραμματέα. Συγγνώμη, εδώ είναι ο γραμματέα. Καλείται να εφαρμόσει την πολιτική. Ελένη, μισό λεπτό. Καλείται να εφαρμόσει την πολιτική του Προέδρου του κόμματος και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δίνει αγώνα να πείσει τους βουλευτές του να ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Άρα η γραμματέας καλείται να βοηθήσει τον πρόεδρο σε αυτή την πειθό. Όχι να πει δεν ψηφίζω. Προφανώς βοηθάει. Πώς βοηθάει, λέγοντας ότι θα ψηφίσει? Δεν ξέρω τους εσωτερικούς διαλόγους και δεν θέλω να βρεθώ. Μας είπε ο Γιώργος. Αλλά εντάξει, δεν θα βάλουμε την κυρία Παντζή να σχολιάσει το ρεπορτάζ. Όχι, δεν το σχολιάζει. Εγώ λέω όμως το εξής. Ότι σε πρώτη φάση, όταν γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων σε κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι οι βουλευτές εκφράστηκαν ανοιχτά για τις θέσεις του, το πού θα καταλήξει η κοινοβουλευτική ομάδα μετά τη συζήτηση και του νομοσχεδίου στις αντίστοιχες επιτροπές. Τη λογική απάντηση ότι θα πρέπει να είναι. Εάν υπάρχει το μεγάλη απόκληση και σε κάθε νομοσχέδιο, ναι, κύριε Πιέρο, το... και, σε κύριε κάθε, είναι... και σε κάθε είναι... νομοσχέδιο, όταν υπάρχει το μεγάλη απόκληση, θεωρώ ότι είναι πρόβλημα στη λειτουργία κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ καθαρή απάντηση. Λοιπόν, τώρα. Ένα ακόμα ζήτημα που υπάρχει είναι το ζήτημα των καταλήψεων. Και θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο και για εσάς. Το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με έναν τρόπο τις παρακάμπτει, καθώς θα δίνονται διαδικτυακά εξετάσεις, άρα δεν χάνεται το εξάμηνο. Απ' την άλλη, έχει ανοίξει μια συζήτηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο αν είναι νόμιμες ή όχι οι καταλήψεις. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας νόμος για αυτές. Εσείς τι λέτε, κύριε Οικονόμου, με δεδομένο ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία που είχατε πει δεν υπάρχει στα πανεπιστήμια για να μην έχουμε μεγάλη έκταση επεισοδίων όπως είδαμε στο Αριστοτέλειο? Κοιτάξτε, οι καταλήψεις τώρα αυτή τη στιγμή όπως λειτουργούν εις βάρος του φοιτητή. Mm-hmm. Και μιλάω της μεγάλης πλειοψηφίας των φοιτητών και όχι των δυναμικών δυνάμεων και καταστάσεων οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από κομματικές φοιτητικές παρατάξεις. Η πλειοψηφία των φοιτητών δυσχεραίνεται καθώς χάνονται εξεταστικές, απειλούνται μάλλον να χαθούν εξεταστικές. Σας λέω ότι υπάρχουν φοιτητές που κοστάνε 1-2 μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο τους, να ξεκινήσουν τα μεταπτυχιακά τους, την εργασία τους,
την πορεία της ζωής τους. Δηλαδή, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά δεν είναι πλέον, δεν είναι αυτές οι μορφές αντίδρασης. Οι μορφές αντίδρασης είναι σεβαστές, το φοιτητικό κίνημα θα μιλήσει, θα εκφραστεί, θα κάνει τις κινητοποιήσεις και τις πορείες του. Αλλά οι καταλήψεις τώρα από 100 ανθρώπους αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Με συγχωρείτε τώρα, κύριε οικονόμου. Αυτά τα παιδιά έχουν αγωνιστεί, έχουν δώσει εξετάσεις, έχουν μπει στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι σε άθλια κατάσταση. Και μη μου πείτε ότι έχει εγκριθεί κονδύλι για να γίνουν ξανά ωραία και... Ναι, σε άθλια είναι σε καλή κατάσταση τελικά. Είναι σε άθλια κατάσταση οι υποδομές τους. Όταν πέρσι, τώρα πριν μήνες, έπεσε φοιτητής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης από το παράθυρο, γιατί δεν χωρούσε μέσα στην τάξη και καθόταν στο πρεβάζι, αυτό καν δεν το λένε άθλιο. Το λένε επικίνδυνο, απαράδεκτο και τριτοκοσμικό. Πραγματικά λοιπόν, έγινε αυτό. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους και θα πρέπει δηλαδή να βρεθούν απέναντι στην αστυνομία και στα δακρυγόνα. Να μας απαντήσει και να απαντήσουν λοιπόν, και ο κύριος Καλαματιάς. Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα αφήγημα. Ή το κρατικό πανεπιστήμιο είναι πολύ καλό, όπως ισχύονται κάποια άλλα, λοιπόν δεν χρειάζονται άλλου είδους μη κρατικά πανεπιστήμια, ή είναι θλιβερό που πρέπει πάλι κάτι να κάνεις. Τα πανεπιστήμια και οι καθηγητές είναι εξαιρετικοί. Συγγνώμη, δεν θα παραποιείτε όμως αυτά που λέω. Ήμουν πολύ συγκεκριμένη. Μίλησα για τις υποδομές. Μίλησα για τις υποδομές. Δεν απαντάω σας. Απαντάω στην άποψη που φέρνουν τα κόμματα κατά βάση, τα οποία λένε ότι εδώ πέρα δεν χρειάζονται μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζονται και μη κρατικά πανεπιστήμια. Εδώ. Ολοκληρώσει, κύριε οικονόμου. Δεν έχω πολλά να πω. Πείτε τότε, Λοιπόν, χρόνο σε αυτήν την εκπομπή έχουμε πολύ, το ξέρετε. Το ξέρω. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Θα γίνει μεγάλη συζήτηση ακόμα, δεν είναι σε πρώτη φάση να έρθει το νομοσχέδιο, θα έρθει μάλλον προς το τέλος Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε, να καταλάβουν όλοι ότι είναι πανεπιστήμια τα οποία είναι παρατήματα ξένων πανεπιστήμιων, άρα είναι ήδη δομημένες μονάδες εκπαιδεύσεως όπως είναι. Λειτουργούντα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Δεν ιδρύουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που σημαίνει λοιπόν ότι θα λειτουργούν πλέον υπό την εγγύηση της εκπαιδευτικής, του κύρους εκπαιδευτικών οργανισμών, τα οποία θα τα δεχθούμε για να τα δεχθούμε, θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτοί οι κανονισμοί και αυτοί οι νόμοι όπως θα τους ψηφίσουμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ δεν υπάρχει καμία τέτοιο περιθώριο να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια κερδοσκοπικά, δηλαδή να κάνω εγώ σαν επιχειρηματίας μια επένδυση και να φτιάξω μια σχολή. Μιλάμε λοιπόν για κάτι διαφορετικό. Αν δεν θέλουμε ούτε αυτό, γιατί δεν λέμε αναθεώρηση του άρθρου 16, λέμε βάσει του 28 να γίνει αυτά τα παρατήματα από τα εξωτερικά πανεπιστήμια. Και τα παρατήματα. Τα παρατήματα. Ναι, δεν λέμε να ιδρυθούν καινούρια πανεπιστήμια ιδιωτικά. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αν δεν θέλουμε ούτε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πείτε τι θέλουμε τώρα, να είμαστε Βόρεια Κορέα. Θα μας πούν. Ελάτε. Έχει προκύψει ένα θέμα, το βλέπω τώρα στα site τις τελευταίες ώρες. Κύριος Παπάς, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής σας. Ποιος Παπάς, ο Νίκος Παπάς. Ο Νίκος Παπάς, ο μπασκετμπολίστας. Μπήκε στη νομική λόγω των αγωνισμάτων του το 2008. Είναι ακόμα φοιτητής από το 8 στο 24. Χρωστάει 30 μαθήματα, δεν έχει σημασία. Και πήγε αλλά να ψηφίσει. Άλλο λέω, ρε παιδιά. Τώρα δεν είναι φοιτητής. Άλλο λέω. Έχει εισαχθεί όμως. Άλλο λέω. Και πήγε σήμερα να ψηφίσει στη νομική υπέρ της κατάληψης. Έχοντας δικαίωμα, διότι όντως παρουσίασε το χαρτί που εξακολουθεί να είναι φοιτητής. Αυτό που λέμε αιώνιος. Δεν έχει σημασία. Και πήγε να ψηφίσει υπέρ της κατάληψης. Πώς το βλέπετε? Το γεγονός ότι ένας φοιτητής νομικής πήγε να ψηφίσει για την κατάληψη, νομίζω όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να πηγαίνουν και να ψηφίζουν. Το γεγονός ένας φοιτητής νομικής από το 2008 που προφανώς είναι φοιτητής. Είναι νόμιμα φοιτητής. Νόμιμα, απολύτως. Έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Μακάρι, λέω, να πάνε όλοι οι φοιτητές να ψηφίσουν για να μην υπάρχει αυτό που λέγεται ότι είναι μειοψηφίες.
να πάνε όλοι οι φοιτητές της νομικής να ψηφίσουν. Πάντως μην πάνε όλοι οι παλαιοί των 16-18 χρόνων. Μα όσοι είναι νόμιμα εγγεγραμμένοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Είναι η εφαρμογή των νόμων κατά την δημοκρατία. Και ο κύριος Παπάς λογικά δεν μπορεί να δώσει και τις εξετάσεις του, να πάρει και το επιστήμιο του. Και το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό που λέει και η κυρία Μπατζελή, με βάση τον νόμο, ο κύριος Παπάς δεν θα μπορούσε να είναι φοιτητής γιατί είναι αιώνιος. Δεν προσκόμισε ο ίδιος, δεν είπε. Σωστό, μα ναι, γι' αυτό. Κάνει μπορεί να έχει άρα μπορεί να έχει περάσει κάποια μαθήματα. Μπορεί σε κορυφαίο επίπεδο. Μπορεί να έχει περάσει κάποια μαθήματα. Μπορεί να έχει παγώσει τώρα. Η ουσία ποια είναι, κύριε Πιέρο. Το βλέπω στα site. Εγώ γι' αυτό το ανέφερα. Το διευκρινίσαμε. Νομίζω δεν υπάρχει θέμα. Το έχω δει και εγώ. Μάλλον έχει περάσει κάποια μαθήματα. Συμμετέχει. Το αναφέρουν τα site. Θα σα πω. Γίνεται, μπορεί να κάνει παύση σπουδών. Επειδή ήταν επαγγελματίας μας και μπορεί σε κορυφαίο επίπεδο, μπορεί να είναι. Ναι, αλλά αυτό δεν το δίνουν έτσι. Ναι, και λέω, δίνει και το καλό παράδειγμα. Υπέρ της κατάληψης είναι το θέμα. Τα site λέει αιώνιος φοιτητής. Ναι. Όχι διακοπή λόγω επαγγελματίας. Εγώ σκέφτομαι τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Αυτό ισχύει στον νόμο. Ισχύει στον νόμο. Άλλο θέμα, προφανώς έχει το δικαίωμα και ψηφίζει. Το θέμα, γιατί δικαίως ο άνθρωπος παρουσίασε και την. Εσείς φαντάζομαι, κύριε Καλαματιά, να είστε απλήρως πάμε λίγο. Ναι. Είστε αντίθετοι από ό,τι καταλαβαίνω στα μικρατικά. Κύριε Πιέρο, καταρχάς, γιατί υπάρχει αυτή η ένταση στα πανεπιστήμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί η κυβέρνηση τροφοδοτεί, πυροδοτεί, προκαλεί αυτή την ένταση. Με την απόφασή της να λειτουργήσει αντισυνταγματικά και να ιδρύσει ιδιωτικά ουσιαστικά πανεπιστήμια, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι και τα μη κρατικά που λέει. Σημαίνει δίδακτα. Γιατί το λέτε τα πληρώνει ο κόσμος γιατί το άρθρο του συντάγματος. Στα μεταφιακά όλα τα κρατικά πανεπιστήμια είναι πληρώνουν δίδακτα. Μενεζέλος, είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτά. Το άρθρο 16 του συντάγματος, όποιος το διαβάζει. Κύριε Καλαματιά, ναι, όλα τα δίδακτα μεταφιακά είναι όμως με δίδακτα. Είναι άλφος δικηγόρος. Σε 4 λεπτά το πολύ με 3 απλή ανάγνωση, η γραμματική ανάγνωση. Του άρθρου του συντάγματος ορίζει. Ο κύριος Βενιζέλος που είναι συνταγματολόγος δεν το είδε αυτό. Να σας πω τι λέει το Σύνταγμα και μετά να μου πείτε εσείς. Δεν χρειάζεται να κάποιος να είναι συνταγματολόγος για να διαβάσει το Σύνταγμα. Το διαβάζει. Όχι, το γράμμα του συντάγματος σας λέω. Να σας το πω τι λέει. Σας λέω τι λέει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται από νομικά πρόσωπα, αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπό την εποπτεία του κράτους. Γνωρίζω όμως ότι το Σύνταγμα έχει και ερμηνείες όμως. Καμία ερμηνεία. Εδώ είναι γραμματική διατύπωση, γραμματική διατύπωση και δεν μπορεί ένα άλλο άρθρο του συντάγματος. Το άρθρο 28. Βάσει 28 όμως εφαρμόζουμε τις διεθνείς συμβάσεις. Ένα άλλο άρθρο του συντάγματος δεν μπορεί να καταργεί μια ρητή διάταξη. Και αυτά που λένε τώρα οι συνταγματολόγοι, αυτοί που τα λένε, γιατί πολλοί συνταγματολόγοι λένε. Δεν είναι τίποτα τυχαίοι συνταγματολόγοι. Τι σωστή. Μα σας λέω, αυτά που λένε αυτοί οι συνταγματολόγοι θα έπρεπε να ισχύουν και το 2007. Που προσπαθούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει συνταγματική αναθεώρηση, δεν το είπε λοιπόν, τότε αυτό. Να προλάβω να πει κυρία Μπατζελή. Δεν είχε φέρει κοιτάξτε, τέτοιο. Να πούμε τα βασικά. Η γραμματική ανάγνωση λέει αυτό που σας περιέγραψα, άρα είναι αντισυνταγματική η λειτουργία της κυβέρνησης και η προσπάθεια της κυβέρνησης. Να αποσύρει λοιπόν αυτό το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο. Όποιος θέλει να ιδρύσει οτιδήποτε άλλο στη χώρα, ας πάει με την κανονική διαδικασία της αναθεώρησης. Τόσα χρόνια από το 1975 ποτέ δεν υπήρξε αυτή η ερμηνεία. Και το 2007, ξαναλέω, που έγινε προσπάθεια, έγινε μέσω της αναθεώρησης. Ας πάμε έτσι. Το βασικό ποιο είναι. Ότι οι φοιτητές, να αντιληφθούν όλοι, ότι οι φοιτητές αγωνίζονται για την τήρηση του συντάγματος, αγωνίζονται για τον κόπο τους, των γονιών τους και όλων των Ελλήνων, γιατί το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ένα δημιούργημα δημοκρατικό όλων των Ελλήνων. Βοήθησε την κοινωνική κινητικότητα, την κοινωνική συνοχή και αγωνίζονται για την ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί το επόμενο στάδιο, αν περάσει αυτή η νομοθέτηση, θα είναι να πληρώνουν δίδακτρα οι Ελληνίδες και Έλληνες και, και για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να πληρώνει ήδη για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Κύριε, να της δώσω το χρόνο στα δύο λεπτά που έχω. Ακούστε, κυρία Μπατζελή, όμως το ερώτημα. Για το Πασόκ, κύριε Καλαματιανέ. Κύριε Καλαματιανέ, δεν θα μιλήσει, κύριε Μπατζελή, δεν μπορώ να το αφήσω αυτό. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εσείς είστε ένα κόμμα το οποίο έχει μια προϊστορία. Ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν ήταν πρωθυπουργός, ήταν υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Κάτι πιο προωθημένο από αυτό που συζητάμε. Άρα, θέλω να ρωτήσω, με αυτή τη βάση, το Πασόκ θα είναι θετικό σε αυτό το νομοσχέδιο ή όχι? Έχει ξεκαθαρίσει και ο πρόεδρος, αλλά και, και εγώ προσωπικά, γιατί έχουμε βρεθεί ξανά σε τηλεοπτική συνάντηση. Ο πρόεδρος άφησε ανοιχτό να μην το ψηφίσετε, γι' αυτό ότι το θέμα
της αποδοχής των μη κρατικών ή ιδιωτικών πανεπιστημίων θα γίνει υπό την προϋπόθεση της πλήρους στήριξης της δημόσιας παιδείας και των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο με πόρους επιπλέον, στήριξη των φοιτητών, διότι έχουν αυτή τη στιγμή τη μικρότερη στήριξη σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, περίπου 2-2.200 το χρόνο, όταν οι άλλες οι χώρες είναι πάνω από 5 και 8.000. Στήριξη της έρευνας, εγκαταστάσεις, φοιτητικές εστίες. Διότι τα τελευταία χρόνια η στήριξη της δημόσιας παιδείας έχει μειωθεί, και μιλάω για την τριτοβάθμια, έχει μειωθεί πάρα πολύ επικίνδυνα. Το δεύτερο, αυτό το οποίο εμείς θα προτείνουμε, αυτό το οποίο συζητάμε με την εγκατάσταση των παραρτημάτων των, των πανεπιστημίων, είναι στη βάση του, του σεβασμού του ενωσιακού δικαίου, δηλαδή της ελεύθερης μετακίνησης, υπηρεσιών, αγαθών. Υπόρους, λοιπόν. Ό,τι λέει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ναι. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να αποτρέψεις την εγκατάσταση ενός πανεπιστημίου, ενός παραρτήματος, με βάση το ενωσιακό δίκαιο, εσείς το οποίο υπερισχύει του συντάγματος, όταν το σύνταγμα, το άρθρο 16, έγινε πριν την απελευθέρωση της αγοράς. Το δίκαιο για την παιδεία πριν... το αφήνει, δεν λέει υποχρέωση. Το αφήνει στην ελευθερία μας. Όχι. Υποχρεωτικές διατάξεις. Όχι. Λέει δικαίωμα. Για ό,τι λοιπόν αφορά την ελεύθερη διακίνηση. Το δίκαιο, ειδικά για την παιδεία. Υποχρεωτικότατο. Και εφόσον υπάρχει. Κύριε Καλαμαδιανέα, όταν λοιπόν λέμε για την ελεύθερη διακίνηση, το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε ως κράτος, ναι, αλλά σας είπα τους όρους, το 2025 λοιπόν που προτίθεται η κυβέρνηση να ανοίξει την αγορά συσσαγωγικά των μη κρατικών πανεπιστημίων, έρχεται και η στιγμή της αναθεώρησης του άρθρου 16, διότι δεν μπορούμε να μην περάσουμε στη συζήτηση της αναθεώρησης του άρθρου 16. Μα πρέπει να είναι αναθεωρητική βουλή για να το κάνετε αυτό. Είναι σειρά της να γίνει. Μα είναι σειρά της να γίνει. Δεν είναι το 2030. Όχι, επόμενη. Επόμενη. Είπα ότι είναι το επόμενο. Δηλαδή, δεν ακριβώς. Άρα, συμπτωματικά συσσαγωγικά, περίπου χρονικά συμπίπτει η έναρξη της εγκατάστασης, λοιπόν, με θέλω την να αλλαγή. Πρέπει να πάρω σε... Τώρα θα το πάρω βασικά. Εσείς θέτετε ζήτημα συνταγματικότητας στο ΠΑΣΟΚ, ναι ή όχι? Δεν μπορεί. Ο κ. Καλαμαδιανός το λέει καθαρά. Το θεωρείτε συνταγματικό. Εσείς τι λέτε, είναι ή δεν είναι? Δεν μπορεί να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 με τον τρόπο τον οποίο θα έρθει να εφαρμοστεί, ναι, το ελεύθερο πανεπιστήμιο, βουλή, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο μη κρατικό. Το Φεβρουάριο, όχι μετά την αναθεώρηση. Η εφαρμογή όμως, εγώ από ό,τι γνωρίζω και θα σας πω και την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να μην ψηφιστεί. Δεν μπορεί να μην ψηφιστεί μη κρατικό πανεπιστήμιο. Ίδρυση μη κρατικού. Άρα δεν βάζει θέμα συνταγματικότητας. Αυτό ρωτώ. Αν βάζει θέμα συνταγματικότητας. Όχι, για την εγκατάσταση δεν μπορεί να μην γίνει. Αυτό ρώτησε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις. Τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Εγώ ευχαριστώ. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καλαμαδιανό. Ευχαριστώ και εγώ. Και να πούμε ότι τα θέματα της παιδείας δεν λύνονται με αυταρχισμό και καταστολή. Έτσι, αυτό μακριά από εδώ, εδώ λοιπόν. Τα έχουμε πει πολύ. Όχι, για τις καταλήψεις λοιπόν, όταν το μαθαίνουν όλοι, ακόμα και το επιστημονικό προσωπικό, που κανένα πανεπιστήμιο δεν έχει συμφωνήσει με το μη κρατικό, καταλαβαίνετε την αντίδραση των φοιτητών και του επιστημονικού προσωπικού όταν θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε, γιατί αυτό είναι ένα αυτονομοσχέδιο που έχει χρόνο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά. Καλό βράδυ.